Ερχόμενο σήμερα για να κάνουμε την συνάντησή μας αυτή που είναι η τελευταία, όπως είπε και ο Δημήτρης, σε αυτόν τον κύκλο των απλών μαθημάτων μαρξισμού, όπως τα ονομάσαμε. Τελείως συμπτωματικά, άκουσα στο ραδιόφωνο το βάλ των χαμένων ονείρων του Χατζηδάκη. Και δεν ξέρω γιατί, συνειρμικά, το μυαλό μου πήγε στον κομμουνισμό. Μετά από την παταγώδη κατάρρευση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, ακόμη και για εκείνους που κρατούσαν μια κριτική στάση απέναντι σε αυτά τα καθεστώτα, ακόμα και για αυτούς θα πρέπει να ομολογήσει κανείς για τους περισσότερους έστω προκλήθηκε ένα ισχυρό ψυχολογικό σοκ. Μετά από 15, μετά από 25 περίπου χρόνια, μπορεί κανείς να δει τα πράγματα πιο ψύχραμα, με μια απόσταση, να επιχειρηματολογήσει ίσως πιστικότερα ότι τα καθεστώτα αυτά δεν ήταν αυτό που διακήρυσαν και μπορεί ίσως σήμερα με πιο τεκμηριωμένο τρόπο να Αποσυνδέσει ένα βαθμό κανεί αυτά τα εγχειρήματα από την ίδια τη θεωρία του Μάρξ για τον κομμουνισμό. Στην σημερινή μου παρουσίαση δεν θα στραφώ σε μία έστω και εισαγωγική αποτίμηση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, των καθεστώτων που για άλλους ήταν ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε και για άλλους δεν ήταν σοσιαλισμός. Και βέβαια σε αυτά τα δύο άκρα ανάμεσα υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Σήμερα και με δεδομένο τον χαρακτήρα αυτών των συναντήσεων που ολοκληρώνουμε, Θα επιχειρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, μία μεθοδολογική πρόταση για τη μελέτη του μαρξικού, ας τον ονομάσω έτσι, κομμουνισμού. Θα περιοριστώ δηλαδή σε κείμενα, σε διατυπώσεις, σε προσεγγίσεις του ίδιου του Μάρξ και μόνο. Και θα επιχειρήσω να δώσω έτσι μία μέθοδο, ας μου επιτραπεί να πω μελέτης, προσέγγισης, του πώς αναδύεται μέσα από τις γραμμές της μαρξικής θεωρίας το ζήτημα του κομμουνισμού. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, θεωρώ ότι ο κομμουνισμός στη θεωρία του Μάρξ τίθεται με δύο μορφές, σε δύο εκδοχές, οργανικά συνδεδεμένες μεταξύ τους, αφενός μένος κίνημα, ως κίνηση πραγματική, ιστορική και αφετέρου ως κοινωνικός σχηματισμός. Είναι δύο διακριτές όψεις, αλληλένδετα συναρτημένες στη σκέψη και στο έργο του Μάρξ. Πέραν της μεθοδολογικής πλευράς της σημερινής εισήγησης, υπάρχει μια δεύτερη πλευρά που την διακρίνω σε δύο επιμέρους μέρη, τι δεν είναι κομμουνισμός, σύμφωνα με τον Μάρξ, Και ποιες είναι ορισμένες πτυχές, ορισμένες όψεις που άλλοτε αμυδρά και άλλοτε κάπως ισχυρότερα, συνήθως πάντως υπενικτικά, προσδιορίζει ο Μάρξ ως πλευρές, ως όψεις της κομμουνιστικής κοινωνίας, της κοινωνίας του μέλλοντος. Εσιοδοξώ ότι στην έκφαση στην έκβαση της σημερινής παρουσίασης και της συζήτησης που ελπίζω να ακολουθήσει, ο κομμουνισμός δεν θα είναι για μας το βάλς των χαμένων ονείρων, αλλά αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, δεν ξέρω πόσο εξακολουθούμε να το νιώθουμε και να το πιστεύουμε, η νιώτη του κόσμου. Κάπως έτσι και χωρίς καμία διάθεση λυρισμού, στα χρόνια της δικής μου, τουλάχιστον φοιτητική νιώτης που πέρασε και σε αυτά εδώ τα ε, θρανία, προσεγγίζαμε τον κομμουνισμό. Δεν ξέρω η σημερινή νέα γενιά, η φοιτητική γενιά και όχι μόνο, πώς φαντάζεται, πώς θα ήθελε μια κομμουνιστική κοινωνία του μέλλοντος, αλλά για να μην απογειωθούμε, όπως ενδεχομένως ο λυρισμός και ο συναστηματισμός οδηγεί μερικές φορές τους ανθρώπους, θα ξεκινήσω από τη γνωστή πιθανολογώ σε πολλούς από εμά πρόταση του Μάρκ στη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Οι άνθρωποι δημιουργούν την ιστορία, τη δημιουργούν όμως όχι όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες που υπάρχουν άμεσα, που είναι δοσμένες, όχι μέσα σε συνθήκες που υπάρχουν άμεσα, αλλά σε συνθήκες που είναι δοσμένες και που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν. Η παράδοση όλων των νεκρών γενεών βαραίνει σαν εφιάλτης στο μυαλό των ζωντανών. Ξεκινάω από αυτό για να γιοθούμε στην ιστορία. Θα μιλήσουμε για τον κομμουνισμό, θα μιλήσουμε για τον κομμουνισμό ξεκινώντας από την προσέγγιση του ίδιου του Μάρξ, αλλά ο ίδιος, και νομίζω ότι σε αυτό δύσκολα πλέον μπορεί να διαφωνήσει κανείς, δίνει μία κατεύθυνση. Η βούληση, η απόλυτη η αυθαίρετη βούληση, η βούληση που επιμένει να αγνοεί τις ιστορικές συνθήκες, η βούληση που εκφράζει μία δράση σε πείσμα των ιστορικών συνθήκων, δεν είναι καλός σύμβουλος για όποιους συλλογικά επιδιώκουν τον ριζικό μετασχηματισμό της αστικής, της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ορισμένα μεθοδολογικά, λοιπόν, ερευνητικά, ας το ονομάσω έτσι, προλεγόμενα, ορισμένες διευκρινήσεις ως προς τον τίτλο του σημερινού μαθήματος, σημερινή εισήγηση, θα έλεγα, πρότασης, την οποία ελαφρώς έχω μετασχηματίσει, ο μαρξικός κομμουνισμός ως κίνημα και ως κοινωνία. Στις μέρες μας, Παρατηρείται διεθνώ και νομίζω σε αυτό είμαστε σε ένα ή σε άλλο βαθμό ενήμεροι περισσότεροι, μία σχετική αναθέρμανση, και μιλώ διεθνώς, τη συζήτηση για τον κομμουνισμό. Συνήθως ορίζεται συζήτηση για την ιδέα του κομμουνισμού. Η έκφραση δεν είναι τυχαία, δεν είναι αθώα φιλοσοφικά και πολιτικά, θα επανέλθω σε αυτό. Γεγονός είναι πάντως ότι στην διεθνή κίνηση ιδεών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και όχι μόνο, η κομμουνιστική υπόθεση, όχι με τους όρους του πρόσφατου ή του σχετικά απότερου παρελθόντος, αλλά με νέους όρους, σύγχρονους θα έλεγα, άρρηκτα συναρτημένους με την περίοδο στην οποία έχει εισέλθει ο διεθνής καπιταλισμός, η συζήτηση αναρθερμαίνεται σε σχέση με την κομμουνιστική υπόθεση ως ένα σημαντικό διακύβευμα, ως ένα σημαντικό ζήτημα μιας σύγχρονης ριζοσπαστικής θεωρίας. Η αναθέρμανση αυτή της διεθνούς συζήτησης γίνεται από τρεις βασικές ιδεολογικές κατευθύνσεις. Τρεις βασικές. Δεν είναι οι μόνες, αλλά κατά την εκτίμησή μου είναι οι κρισιμότερες. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η κλασική μαρξιστική θεώρηση, αυτή που επιμένει με διαφορετικούς τρόπους να διακρίνει τον, καθε... τον κομμουνισμό από τα καθεστώτα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, αντλώντας ταυτόχρονα τις θεωρητικές της πηγές και την θεωρητική της έμπνευση, όχι μόνο από αυτούς που συνηθίζουμε να ονομάζουμε κλασικούς του μαρξισμού, τον Μάρξ, τον Έγγελς και τον Λένιν, αλλά και από άλλες σημαντικές φυσιογνωμίες της μαρξιστικής θεωρίας και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, όπως ο Τρότσκι, ο Γκράμψη, η Λούξεμπουργκ και μια σειρά άλλων στοχαστών, φτάνοντας μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, και εδώ μπορώ να αναφέρω σημαντικά ονόματα γνωστά σε όλους μας, όπως ο Πουλατζά, λίγο πιο πριν ο Αλτουσέρ, ασφαλέστατα ο Λούκατς στην προηγούμενη περίοδο και ούτω καθεξής. Το ένα ρεύμα λοιπόν που συζητεί σήμερα για τον κομμουνισμό από μαρξική αφετηρία, προεκτείνει τον προβληματισμό του, αξιοποιεί τις θεωρητικές επεξεργασίες κορυφαίων διανοητών της κλασικής μαρξιστικής θεώρησης. Δεν πρόκειται για μία αναπαλαίωση, αλλά πρόκειται για μία προσπάθεια σύνδεσης των σύγχρονων εξελίξεων με θεωρητικές αφετηρίες από τις σημαντικότερες που έχουν υπάρξει και έχουν αναβλήσει κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Μία δεύτερη κατεύθυνση, μία δεύτερη θα έλεγα γραμμή διαπραγμάτευσης του κομμουνισμού, της θεωρίας του κομμουνισμού στις μέρες μας, έρχεται από ένα πολυδιάστατο, θα το ονόμαζα, μεταμαρξιστικό ρεύμα. Μεταμαρξιστικό με την έννοια ότι ακολουθεί χρονικά την κλασική μαρξιστική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα συνδιαλέγεται με αυτή και ιδιαίτερα με τον ίδιο τον Μάρξ σε αυτό το πολύμορφο μεταμαρξιστικό ρεύμα που αναδεικνύει την ιδέα του κομμουνισμού στις μέρες μας, μπορεί να εντάξει κανείς σημαντικούς διανοητές, ανεξαρτήτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί τους, οι οποίοι ανέβασαν τη συζήτηση για τον κομμουνισμό σε δύσκολες συνθήκες και ιδιαίτερα στις δεκαετίες που ακολουθούν, που ακολούθησαν την πτώση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Αναφέρομαι εδώ ενδεικτικά σε διανοητές όπως ο Νέγκρι, του οποίου βεβαίως η θεωρητική παραγωγή πάει και πιο πίσω, όπως ο Μπαντιού, όπως ο Ζίζεκ και μια σειρά άλλα ονόματα της εποχής μας, που άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη, θα έλεγα, σοβαρότητα και συστηματικότητα αναδεικνύουν ως επίδικο ζήτημα τον μετασχηματισμό της καπιταλιστικής κοινωνίας μέσα από το πρίσμα του κομμουνισμού, της ιδέας του κομμουνισμού και ούτω καθεξής. Διεθνείς συνδιασκέψεις και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι, στις μεγάλες μητροπόλεις του καπιταλισμού ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Και μία τρίτη κατεύθυνση που αναδεικνύει το θέμα του κομμουνισμού στις μέρες μας. Θα έλεγα σε ένα βαθμό κλασική αλλά και σύγχρονη είναι αυτή η οποία εμπνέεται από αναρχικές προσεγγίσεις του κομμουνισμού ξεκινώντας από τις ε, αναγνώσεις του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και φτάνοντας μέχρι τις, το δεύτερο μισό του 20ου μέσα σε αυτή τη δυναμική που ανέπτυξε και ο Μάης του 1968, αναθερμάνθηκε μια αναρχική, μια ελευθεριακή, ας την ονομάσω κάπως διαφορετικά, προσέγγιση του κομμουνισμού. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι του παρόντος να προχωρήσουμε σε περαιτέρω, θα έλεγα, όχι μόνο χαρτογράφηση και πολύ περισσότερο αξιολόγηση αυτών των προσεγγίσεων, αλλά θεωρώ ε, ενδεδειγμένο όταν συζητούμε για κομμουνισμό στον 21ο αιώνα, να έχουμε τουλάχιστον κατά νου και να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι η ιστορία του κομμουνισμού δεν είναι μία υπόθεση που αφορά αποκλειστικά τον μαρξισμό, δεν είναι μία υπόθεση που αφορά αποκλειστικά τον Μάρξ, όπως δεν ήταν εξάλλου και στην εποχή του ίδιου του Μάρξ. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω και το καταθέτω και σαν πρόταση, έτσι σε μια ανοιχτή προσέγγιση που ελπίζω να έχουμε και, να έχουμε και στο μέλλον μεταξύ μας, είναι ότι κατά τη γνώμη μου απαιτείται και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η οργάνωση μιας σύγχρονης συγκριτικής μελέτης και συζήτησης για τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα, στο πλαίσιο της οποίας αυτές οι επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις θα αντιπαρατεθούν. Η ιστορία του διεθνούς εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος έχει προχωρήσει και μάλιστα σε κρίσιμες στιγμές και έχει πληρώσει φόρο αυτό μέσα από μια πολεμική ανταλλαγή επιχειρημάτων που δυστυχώς έβαλε στο περιθώριο μια αγώνιμη, μια διαλεκτική αντιπαράθεση απόψεων. Η κρισιμότητα της περίοδου που διανύουμε και πιθανόν και των επόμενων ετών νομίζω ότι πρέπει να μας οθήσει να διαμορφώσουμε εκείνον τον πολιτισμό που απαιτείται, έναν πολιτικό και θεωρητικό πολιτισμό που θα επιτρέψει μία ουσιαστική, μία αγώνιμη και όχι μία πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα στα επιμέρους ρεύματα. Μπορεί κάποιος, όπως ο υποφαινόμενος, για παράδειγμα, να ξεκινάει από την υποστήριξη μιας κλασικής μαρξιστικής θεώρησης για τον κομμουνισμό, αυτό δεν είναι λόγος για να αποκόπτεται κανείς ή για να απολεμά άγωνα άλλες προσεγγίσεις του κομμουνισμού στην εποχή μας, όπως αυτές του Μπαντιού, για παράδειγμα, είναι λόγος για να διαμορφώσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να δοκιμαστούν οι εκατέρωθεν επιχειρηματολογίες. Και αυτό το πεδίο δεν το έχουμε διαμορφώσει ούτε στην Ελλάδα, νομίζω και διεθνώς δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει διαμορφωθεί μια, ένα πεδίο, θα έλεγα, γόνιμης ανταλλαγής θέσεων και, α, και αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων πάνω στο ζήτημα το τι μπορεί να είναι ο κομμουνισμός τον 21ο αιώνα και μέσα από ποια οπτική μπορούμε να τον φωτίσουμε. Τονίζω εδώ ότι ο μαρξικός κομμουνισμός, ο κομμουνισμός του Μάρξ και του Έγγελς χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Έγγελς ως κριτικός κομμουνισμός. Μας έχει δοθεί η ευκαιρία και άλλη φορά να το υπογραμμίσουμε, Προσωπικά θεωρώ ότι ο επιθετικός προσδιορισμός κριτικός δίπλα στο ουσιαστικό κομμουνισμός εκφράζει με αιχμηρό τρόπο αυτό που ο ίδιος ο Μάρξ κατανοούσε ως κομμουνισμό. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι σημαντικά, τα σημαντικότερα ίσως κείμενα του Μάρξ ξεκινούν με τη λέξη κριτική. Η μαρξική θεωρία και η θεωρία του κομμουνισμού συγκροτείται και έχει λόγο ύπαρξης στο βαθμό που λειτουργεί ως κριτική της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Και όχι μόνο της αστικής τάξης πραγμάτων. Ακόμη και της όποιας μετεπαναστατικής τάξης πραγμάτων. Εάν η μαρξική θεωρία έχει λόγο ύπαρξης, όχι μόνο στα πλαίσια μιας καπιταλιστικής κοινωνίας, αλλά και μιας μεταβατικής κοινωνίας, ο λόγος αυτός είναι όχι να απολογείται για την όποια εξουσία, ακόμη και την επαναστατική εξουσία, αλλά να ασκεί, να ασκεί μια ριζική, μια διαρκή κριτική στους όρους, στις συνθήκες, στους τρόπους ύπαρξης των υποκειμένων, των μελών, των τάξεων, των ομάδων μιας κοινωνίας. Θα μπορούσε εναλλακτικά να μιλήσει κανείς για επιστημονικό κομμουνισμό. Γιατί ο κριτικός κομμουνισμός του Μάρξ και του Έγγελς είναι ταυτόχρονα ο κομμουνισμός που θεμελιώνεται και αναδεικνύεται μέσα από αυτό που οι ίδιοι επιχείρησαν να συγκροτήσουν ως επιστημονική θεώρηση, κριτική της ίδιας της καπιταλιστικής κοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βεβαίως να μην ταυτίζουμε την επιστήμη με το θετικισμό. Πεμπτουσία της επιστήμης για τον Μάρξ είναι η κριτική. Είναι εκείνη η αντιμετώπιση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων που ξεπερνά αυτό που φαίνεται για να αναδείξει αυτό που πράγματι είναι ο καπιταλισμός. Μόνο έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκείνη την πορεία της σκέψης και της συγγραφής, θα έλεγα, του Μάρξ, που ανοίγει δρόμο από την αστική προς την κομμουνιστική κοινωνία. Με αυτή την έννοια θυμίζω εδώ ότι ο Μάρξ διακρίνει τον δικό τους κομμουνισμό, τον κριτικό κομμουνισμό, από τον ουτοπικό, από τον ουτοπικό σοσιαλισμό και κομμουνισμό όχι για να περιφρονήσει τα μεγάλα σχέδια για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας, τα οποία είχαν επινοήσει, και τονίζω αυτόν τον όρο, σπουδαίοι στοχαστές, με δυνατή, ισχυρή φαντασία, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, όπως ο Φουργέ, όπως ο Όουεν, όπως ο Σεν Σιμών. Αλλά για να τονίσουν από την πλευρά τους και ο Μάρξ και ο Έγγελς ότι ο κομμουνισμός που αντλεί τη δική του πίεση από το μέλλον δεν μπορεί παρά να προκύπτει στη βάση της ίδιας της πραγματικής κίνησης, της κίνησης της κοινωνίας, της ίδιας της πάλης του προλεταριάτου ως κατεξοχήν και δυνάμει επαναστατικού υποκειμένου. Στο μέτρο που η ιστορία γράφει ο Μάρξ στην αθλειότητα της φιλοσοφίας προχωρεί και μαζί της η πάλι του προλεταριάτου διαγράφεται καθαρότερα δεν έχουν πλέον ανάγκη οι καταπιεσμένες τάξεις αλλά και οι οραματιστές να αναζητήσουν την επιστήμη στο μυαλό τους. Δεν έχουν παραναλάβουν υπόψη τους αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους και να μετατραπούν σε όργανο του. Στο βαθμό που αναζητούν την επιστήμη, αλλά δεν φτιάχνουν άλλο παρά συστήματα, στο βαθμό που δεν βρίσκονται παρά στην έναρξη της πάλης, δεν βλέπουν παρά την αθλειότητα μέσα στην αθλειότητα. Χωρίς να αντιλαμβάνονται σε αυτό το σημείο την επαναστατική, την ανατρεπτική πλευρά που θα ανατρέψει την παλιά κοινωνία. Από τη στιγμή που η επιστήμη που παράχθηκε από την ιστορική κίνηση και με την οποία συνδέθηκε η γνώση της αιτίας έπαψε να είναι θεωρησιακή, μετατράπηκε σε επαναστατική. Η επαναστατική επιστήμη είναι η θεωρία με αυτή την έννοια του κριτικού κομμουνισμού, είναι αυτό που ονομάζουμε μέσα από άλλες διατυπώσεις, η ληστική αντίληψη της ιστορίας και που σύμφωνα με τον Μάρξ της γερμανικής ιδεολογίας ήδη σηματοδοτεί μία δυναμική, μία πραγματική κίνηση προς μία κοινωνία κομμουνιστική. Θα επανέλθω σε επόμενο σημείο και ελπίζω να μην κουράζω σε μία προσπάθεια να φωτίσουμε, όσο μας επιτρέπει η ίδια η ανάλυση του Μάρξ, πλευρές όψεις αυτής της κομμουνιστικής κοινωνίας. Προέχει όμως, κατά τη γνώμη μου, να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα τι δεν είναι κομμουνισμός σύμφωνα με την μαρξική θεωρία. Ο κομμουνισμός, σύμφωνα με τον Μάρξ, ο κριτικός κομμουνισμός δεν είναι ουτοπία. Δεν είναι απόρρια, με άλλα λόγια, μιας επινόησης, όπως είπα πριν, μιας φαντασίωσης εν μια η αφετηρία της οποίας, ενυπάρχει μέσα στην ίδια την κίνηση της αστικής κοινωνίας. Οι όροι του, οι προϋποθέσεις του, οριμάζουν ως ένα βαθμό, υπάρχουν δυνάμει μέσα στους κόλπους αυτής της κοινωνίας. Η μετάβαση βεβαίως από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό δεν είναι μια ομαλή, μια ευθύγραμμη, μια ανώδυνη εξέλιξη, σημαντικό ρόλο και φιλοσοφικά σε αυτή τη μετάβαση παίζει η διαδικασία του άλματος της επαναστατικής ρήξης με τον ίδιο τον καπιταλισμό. Ο κομμουνισμός δεν είναι αφηρημένο ιδεώδες. Δεν είναι μια κατασκευή που διαμορφώνεται εκ των προτέρων και σαν τέτοια έρχεται να επιβληθεί στην ίδια την κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά επίσης ο κομμουνισμός θα μας πει ο Μάρξ από πολύ νωρίς ο κομμουνισμός που ο ίδιος έρχεται να υποστηρίξει από πολύ νωρίς όσο και αν εξελίσσει στη συνέχεια την προσέγγισή του δεν είναι χιδέος φιλοσοφικά χιδέο και εξισωτικός. Ο άξεστος κομμουνισμός, λέει ο Μάρξ, στο βαθμό δηλαδή που αρνείται την προσωπικότητα του ανθρώπου σε κάθε σφαίρα, δεν μπορεί να είναι ο δικός μας κομμουνισμός. Ο άξεστος κομμουνιστής είναι απλώς η συσσόρευση του φθόνου του φθόνου αυτού και της επιθυμίας για εξίσωση στη βάση ενός προδικασμένου ελάχιστου. Για τον άξεστο κομμουνισμό η κοινότητα είναι απλώς μια κοινότητα εργασίας και ισότητας μισθών που καταβάλλονται από το κοινοτικό κεφάλαιο από την κοινότητα ως, καθολική, ως, καθολικό, ως καθολικού κεφαλαιοκράτη. Η πρώτη θετική κατάργηση με αυτή την έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας, λέει ο Μάρξ, είναι έτσι μόνο μια εκδήλωση της χειδεότητας της ατομικής ιδιοκτησίας που προσπαθεί να εγκαθιδρυθεί σαν να ήταν θετική κοινότητα. Θα έλεγε εύκολα κανείς ότι εδώ έχουμε μια εικόνα από το παρελθόν, το απότερο παρελθόν, παρελθόν σε σχέση και με τα ίδια τα χρόνια του Μάρξ. Αλλά έτσι έρχομαι να το καταθέσω και σας σκέψη αυτό στη σημερινή μας συνάντηση, θεωρώ ότι ο άξεστος, ο χιδαίος κομμουνισμός βρίσκει τρόπους μέσα στην ιστορική δυναμική να έρχεται και να επανέρχεται. Η άρνηση της προσωπικότητας, χωρίς την οποία προσωπικότητα δεν μπορούμε να μιλούμε για κομμουνιστική κοινωνία, η άρνηση της προσωπικότητας με πολλούς τρόπους επιβίωσε ιστορικά και επανήλθε με πολλές αφορμές και σε καθεστώτα που συγκροτήθηκαν και λειτουργήσαν τον 20ο αιώνα σαν σοσιαλιστικά. Συνεπώς, η αναμέτρηση με εκδοχές κομμουνισμού χιδές και άξεστες δεν είναι μία, επαναλαμβάνω, υπόθεση ιστοριογραφική, δεν είναι μία υπόθεση που αφορά το παρελθόν του κομμουνισμού, αλλά και το παρόν, ενδεχομένως και το μέλλον του. Ο κομμουνισμός επίσης, σύμφωνα με τον Μάρξ, δεν μπορεί να είναι δεσποτικός δεν μπορεί να είναι στενά πολιτικός, δεν μπορεί να είναι κρατικιστικός. Ο κομμουνισμός είναι εκείνη η πραγματική κίνηση που παραπέμπει, που αναδεικνύεται ω τάση προς την διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς κράτος και χωρίς τάξεις. Σπέβδω εδώ να καταθέσω μία ακόμη σκέψη που και προσωπικά μου έχει δοθεί η ευκαιρία να την επεξεργαστώ σε έναν βαθμό. Θέλω να την μοιραστώ και μαζί σας και ελπίζω και στο μέλλον να μας δοθούν οι ευκαιρίες. Χωρίς κράτος, ο κομμουνισμός ως κοινωνία σημαίνει ότι είναι και μία κοινωνία χωρίς πολιτική. Ταυτίζεται στην προσέγγιση του κομμουνισμού για τον Μάρξ η κατάργηση του κράτους ή η απονέκρωση του κράτους με την απονέκρωση ή την κατάργηση της πολιτικής. α το κρατήσουμε αυτό και θα επανέλθουμε. Το βέβαιο είναι ότι στο βαθμό που προωθείται η τάση προς την κομμουνιστική κοινωνία, το κράτος δεν μπορεί παρά να υποχωρεί να απορροφάτε, να χάνετε μέσα στην ίδια την κοινωνική δυναμική. Ο κομμουνισμός δεν είναι επίσης το τέλος της ιστορίας, σύμφωνα με τον Μάρξ. Όλη η κίνηση της ιστορίας είναι η πραγματική πράξη της δημιουργίας του κομμουνισμού, γράφει στα χειρόγραφα του 44 «Ο κομμουνισμός είναι η πράξη που προβάλλει ως η άρνηση της άρνησης η άρνηση θα λέγαμε της ίδιας της καπιταλιστικής πραγματικότητας που είναι ο θάνατος της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αυτή την άρνηση, αυτόν τον θάνατο έρχεται να αρνηθεί με τη σειρά του ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός είναι η πράξη που προβάλλει ως η άρνηση της άρνησης και συνακόλουθα είναι η πραγματική φάση αναγκαία για την επόμενη περίοδο της ιστορικής ανάπτυξης στη χειραφέτηση και αποκατάσταση του ανθρώπινου γένους. Ο κομμουνισμός είναι ο αναγκαίος τύπος και το δυναμικό πιστεύω του άμεσου μέλλοντος, αλλά δεν είναι καθεαυτού ο σκοπός της ανθρώπινης ανάπτυξης η μορφή της ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν είναι με αυτή την έννοια το τέλος, μια οριστική έκβαση της ιστορίας. Με ποια έννοια μπορούμε να προσεγγίσουμε συνεπώς τον κομμουνισμό ως κίνηση αλλά και ως κοινωνικό σχηματισμό ταυτόχρονα. Γιατί, και περνάω εδώ στο επόμενο μέρος αυτής της παρουσίασης, ο Μάρξ φωτίζει τον κομμουνισμό, προσεγγίζει τον κομμουνισμό σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ως μια κίνηση πραγμάτων, μια πραγματική κίνηση, ένα πραγματικό κίνημα, μετασχηματισμού της ίδιας της αστικής κοινωνίας και δεύτερον βεβαίως ως μια νέα μορφή ως ένα νέο κοινωνικό σχηματισμό. Ο κομμουνισμός γράφουμε τον Engels στη γερμανική ιδεολογία είναι για μας όχι μια κατάσταση πραγμάτων που πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα ιδεώδες που σε αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό το πραγματικό κίνημα, την πραγματική κίνηση που καταργεί τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Οι όροι αυτού του κινήματος απορρέουν από τις προϋποθέσεις που τώρα υπάρχουν. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις που διατυπώνει στα 1846 ο Μάρξ στη γερμανική ιδεολογία και τις επαναθεμελιώνει και τις επεξεργάζεται στο πλαίσιο μιας κριτικής της πολιτικής οικονομίας, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1850 και μετά. Είναι πρώτον η παγκόσμια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Και ζούμε σήμερα μια εποχή στην οποία η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και δεν μιλώ σε έναν πολύ βραχή χρόνο, μιλώ για εποχή, είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Όπως επίσης και η δεύτερη διατύπωση, η δεύτερη προϋπόθεση, η παγκόσμια ανάπτυξη της επικοινωνίας, όπως την προσδιορίζει ο Μάρξ στη γερμανική ιδεολογία, είναι επίσης μια πλευρά της σύγχρονης πραγματικότητας όχι μόνο με την στενή, θα έλεγα, αλλά και κριτική ταυτόχρονα επιστημονική έννοια της παγκόσμιας ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων, αλλά και με την έννοια της επικοινωνίας την πιο τρέχουσα. Τι άλλο είναι το διαδίκτυο, για να αναφερθώ μόνο σε αυτό το παράδειγμα, παρά η έκφραση μιας παγκόσμιας ανάπτυξης της επικοινωνίας που απελευθερώνει καταρχήν τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία είναι εκτός πολιτικής, εκτός πάλι των τάξεων, εκτός συσχετισμού ταξικών δυνάμεων. Μια τρίτη όψη είναι η παγκόσμια αγορά. Άλλη μία έκφραση του καπιταλισμού όπως τον ζούμε σήμερα, στον 20ο αιώνα, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση της αγοράς και για την οποία ο Μάρξ από πολύ νωρίς τοποθετήθηκε, την ανέδειξε ως μία από τις προϋποθέσεις για την δυναμική του κομμουνισμού, για τον κομμουνισμό πραγματική κίνηση αλλά και τα ίδια τα άτομα. Οι ίδιοι οι προλετάροι, στο βαθμό που αποκτούν, όπως λέει, μια παγκόσμια ιστορική ύπαρξη, τότε ακριβώς και σε αυτό το βαθμό αρχίζουν να καθίστανται, θα έλεγα έτσι, δεκτικοί φορείς αυτής της πραγματικής κίνησης, της κίνησης προς τον κομμουνισμό ως κοινωνία. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, λέει ο Μάρξ, ο κομμουνισμός μπορεί να υπάρξει μόνο ως τοπικό φαινόμενο. Οι ίδιες οι δυνάμεις της επικοινωνίας δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ως καθολικές, συνεπώς ανυπόφορες δυνάμεις. Και τρίτον, κάθε επέκταση της επικοινωνίας θα καταργούσε τον τοπικό κομμουνισμό. Εμπειρικά ο κομμουνισμός είναι δυνατός μόνον ως πράξη των κυρίαρχων λαών, με μιας και ταυτόχρονα γεγονός που προϋποθέτει την παγκόσμια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και της παγκόσμιας επικοινωνίας που συνδέεται μαζί τους. Επιπλέον, η μάζα των εργατών που δεν είναι τίποτε παραεργάτες προϋποθέτει παγκόσμια αγορά. Το προλεταριάτο μπορεί συνεπώς να υπάρξει μόνο σε παγκόσμιο ιστορικό επίπεδο, όπως ακριβώς ο κομμουνισμός, η δραστηριότητα του προλεταριάτου μπορεί να έχει μόνο μια παγκόσμια ιστορική ύπαρξη. Ως τοπικό φαινόμενο, ο κομμουνισμός για τον Μάρξ από πολύ νωρίς θεωρήθηκε μια χαμένη υπόθεση, για να το πω έτσι, κάπως απλά ενδεχομένως σε ένα βαθμό και προκλητικά, αλλά έχει ένα νόημα να σας διαβάσω εδώ και τη δική του διατύπωση. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων είναι απόλυτα αναγκαίο προαπαιτούμενο, γιατί χωρίς αυτή η στέρηση, η έλλειψη παραμένει απλά και μόνο γενική και με την έλλειψη η πάλι για τα απαραίτητα θα ξαναρχίσει αναγκαστικά και όλη η παλιά βρώμικη δουλειά θα εμφανίζονταν και πάλι. Ως πραγματικό κίνημα λοιπόν ο κομμουνισμός, είπα και πριν, για τον Μάρξ δεν είναι ευθύγραμμο, στην δυναμική του χαρακτηρίζεται από αυξομοιώσεις, από εντάσεις και χαλαρώσεις, η ροή των γεγονότων και η πυκνότητα του χρόνου αυξομοιώνεται και μέσα σε αυτήν τη δυναμική υπάρχουν οι στιγμές της ρήξη και του άλματος. Με αυτή την έννοια, ο κομμουνισμός για τον Μάρξ εκφράζεται κατεξοχήν ως επανάσταση, χωρίς την οποία αυτή η δυναμική δεν μπορεί να παράγει σε χρόνο, σε διάρκεια, σε ένταση εκείνον τον ριζικό μετασχηματισμό της ίδιας της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η επανάσταση, η κομμουνιστική επανάσταση, το άλμα προς την κομμουνιστική κοινωνία, για τον Μάρξ απαιτείται όχι μόνο για την ανατροπή του ταξικού, του αστικού ταξικού συστήματος, όχι για την επικράτηση πάνω στον ταξικό αντίπαλο, αλλά και για την, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, την αυτοκάθαρση των ίδιων των επαναστατικών δυνάμεων. Χωρίς την επαναστατική ρήξη, οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας, το ίδιο το προλεταριάτο, οι δυνάμει του, δεν θα μπορούσαν παρά να αναπαράγουν τους όρους ύπαρξής τους μέσα στην ίδια την αστική κοινωνία και κυρίως την συνείδηση που έχει διαμορφωθεί όπως έχει διαμορφωθεί σε αυτή την κοινωνία. Για την παραγωγή σε μαζική κλίμακα αυτή της κομμουνιστικής συνείδησης, όσο και για την επιτυχία αυτής της υπόθεσης, της κομμουνιστικής επανάστασης, είναι αναγκαία η αλλαγή των ανθρώπων σε μαζική κλίμακα. Μια αλλαγή που μπορεί να γίνει μονάχα μέσα σε ένα πραγματικό κίνημα με μια επανάσταση. Αυτή η επανάσταση, συνεπώς, είναι αναγκαία, όχι μόνο επειδή η κυρίαρχη τάξη δεν μπορεί να ανατραπεί με κανέναν άλλο τρόπο, άρα ο στόχος της δεν είναι μόνο απέναντί μας, αλλά είναι και μέσα μας. Αλλά επίσης επειδή η τάξη που ανατρέπει μόνο σε μια επανάσταση μπορεί να πετύχει να απαλλαγεί, από την προαιώνια κόπρο του Αυγίου και να γίνει ικανή να θεμελιώσει εξ αρχής την κοινωνία. Ο κομμουνισμός ως επανάσταση, ως επαναστατικό κίνημα, για τον Μάρξ με άλλα λόγια, έχει ένα βαθύ ανατρεπτικό περιεχόμενο όχι μόνο όσον αφορά τις λεγόμενες αντικειμενικές συνθήκες με την έννοια του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά έχει και ένα βαθύτερο, θα έλεγα, συνειδησιακό, ηθικό, με αυτή την έννοια, πολιτιστικό περιεχόμενο, χωρίς την υλοποίηση του οποίου η προσέγγιση μιας κομμουνιστικής κοινωνίας είναι ανέφικτη. Μετατοπίζομαι σιγά-σιγά σε ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο ακαθόδη, ιστορικά εξάλλου αποδεικνύεται συχνά με δραματικό τρόπο, μέχρι τώρα μόνο έτσι έχει αποδειχθεί, ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα. Το ζήτημα της μετάβασης. Της μετάβασης από την αστική, την καπιταλιστική κοινωνία στην κομμουνιστική κοινωνία. Η αλήθεια είναι, ότι σε αυτήν την τόσο κρίσιμη θεματική οι αναφορές του Μάρξ είναι λίγες και ελλειπτικές. Δεν χάλασε και ο κόσμος, θα πείτε, στο τέλος τέλος δεν είναι Ευαγγέλιο και δεν ήταν προφήτης. Που πάνε να πει ότι και εμείς δεν πρέπει να είμαστε πιστοί. Η μαρξική θεωρία για τον κομμουνισμό δεν είναι μία κλειστή, δεν είναι μία ολοκληρωμένη, μία τετελεσμένη θεωρία. Είναι αρχή και για σκέψη και για δράση. Και βεβαίως, χωρίς να υπενήσω εδώ, γιατί δεν το πιστεύω προς το παρόν τουλάχιστον, ότι υπάρχει ανάγκη μιας επαναθεμελίωσης της θεωρίας του Μάρξη για τον κομμουνισμό, απ' την άλλη μεριά, εξελίσσονται με τόσο ραγδαίο και έντονο ρυθμό οι συνθήκες στην εποχή μας, που ασφαλώς πολλά κεφάλαια σε αυτήν τη θεωρία της μετάβασης θα πρέπει να γραφτούν σήμερα και αύριο. Και επειδή βέβαια δεν είναι η εποχή φαίνεται που γεννιούνται Μάρξ, εκεί που θα μπορούσε κανείς να παραπέμψει και να προσφύγει είναι στην ανάγκη συγκρότησης συλλογικών ερευνητικών επιστημονικών δομών σκέψης και κριτικής που μέσα από τέτοιες διαδικασίες, δύο επιστημονικές συλλογικές, θα μπορέσουν να δώσουν περαιτέρω θεωρητικές επεξεργασίες και για αυτό το θέμα, το θέμα της μετάβασης που είναι τόσο κρίσιμο στην εποχή μας. Γιατί σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της μετάβασης, συναντώνται από τη μία πλευρά η κριτική ανατομία του ίδιου του καπιταλισμού, του καπιταλισμού της εποχής μας, και από την άλλη πλευρά η ανάγκη να αναδειχθούν οι τάσεις προς τον μετασχηματισμό αυτής της κοινωνίας σε κομμουνιστική κατεύθυνση. Το ζήτημα της μετάβασης από τον ίδιο τον Μάρξ θα έλεγα ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο πολιτικής θεωρίας, προσεγγίστηκε ίσως είναι ακραία η διατύπωση, αλλά βάλτε την εντός εισαγωγικών, μάλλον παρεπιπτόντος. Εννοώ με αυτό ότι στη βάση κάποιων συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων ή κάτω από την επίδραση κάποιων αφορμών που έδωσε η ίδια ιστορία, ο Μάρξ διατύπωσε κάποιες θέσεις ή θα έλεγα καλύτερα κάποιες σκέψεις. Ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός, εξαιρετικά πυκνό βεβαίως, σε σημασία, ήταν η Παρισίνη Κομούνα. Με έναν τρόπο, η Παρισινή Κομούνα λειτουργήσε στη σκέψη του Μάρξ, κατά τη γνώμη μου, ως μια μορφή εξόδου από την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων και αναζήτησης από την ίδια την εργατική τάξη ή μια κορυφαία πρωτοπορία της, αναζήτησης διαμόρφωσης μιας κοινωνίας χωρίς τάξης και χωρίς κράτος. Αυτή η νέα κοινωνία, στοιχεία της οποίας αναδείχθηκαν στο έδαφος της Παρισινής Κομμούνας, ασφαλώς και δεν υλοποιήθηκε τις επόμενες δεκαετίες Είχαμε ένα δεύτερο κύμα και εδώ ο θεσμός των Σοβιέτ το 1905 και μετά πάλι το 1917 ήταν ένα δεύτερο τέτοιο εγχείρημα μετάβασης προς μια κομμουνιστική κοινωνία. Είπα και θα το τηρήσω, θα κρατηθώ, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Με μια άλλη αφορμή την κριτική του προγράμματος της ΓΟΤΑ, ο Μάρξ επανέρχεται στο ζήτημα της μετάβασης. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι κάποια αποσπάσματα που θα σας διαβάσω είναι γνωστά, ίσως έχει μια σημασία να τα διαβάσουμε ξανά, για να τα έχουμε ίσως και λίγο πιο ζωντανά σε συζήτηση που ενδεχομένως ακολουθήσει. Και θα επιχειρήσω έναν πολύ σύντομο σχολιασμό, για να μην κουράζω. Γράφει ο Μάρξ, ασκώντας κριτική στο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα της Γκότα. Αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε εδώ είναι μια κομμουνιστική κοινωνία, μιλάει για τη μετάβαση όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται. Αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε εδώ, βγαίνοντας δηλαδή από την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων, είναι μια κομμουνιστική κοινωνία όχι όπως αναπτύχθηκε στα δικά της θεμέλια, αλλά αντιθέτως ακριβώς όπως αναδύεται από την καπιταλιστική κοινωνία που σφραγίζεται ακόμη συνεπώς από κάθε άποψη οικονομικά, ηθικά, διανοητικά με τα σημάδια της γένας της παλιάς κοινωνίας από τη μήτρα της οποίας αναδύεται. Διακρίνει ο Μάρξ δύο βαθμίδες σε αυτή τη διαδικασία. Μια πρώτη βαθμίδα ενός πρώιμου, θα έλεγα, κομμουνισμού, μιας πρώιμης κομμουνιστικής κοινωνίας, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι έχει απάνω της ισχυρές ακόμη τις επιδράσεις του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού και τρόπου ζωής, θα έλεγα. Εδώ έχουμε έναν Μάρξ, ο οποίος, ας μου επιτραπεί να πω, διατυπώνει μια ρεαλιστική θεώρηση για τον κομμουνισμό. Και το τονίζω αυτό, ενδεχομένως να προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις, σε αντίστοιξη προς αναρχικές προσεγγίσεις του ζητήματος, για τις οποίες το θέμα της μετάβασης, αν καλά το καταλαβαίνω, δεν τίθεται. Το πέρασμα από την καπιταλιστική κοινωνία σε μια κομμουνιστική κοινωνία δεν διαμεσολαβείται. Είναι ολέθριο να διαμεσολαβηθεί, σύμφωνα με την αναρχική θεώρηση του Μπακούνη, τουλάχιστον, διότι εκεί, θα γεννηθεί μία νέα εξουσία επί του προλεταριάτου. Απ' την άλλη πλευρά ο Μάρξ θεωρεί αυτό ακριβώς μη ρεαλιστικό. Γιατί μία κοινωνία δεν μετασχηματίζεται επαναστατικά εν μια νυχτή. Δεν αρκούν οι φλόγες στα δημαρχία στα κοινοβούλια ή δεν ξέρω πού αλλού για να αλλάξει ο κόσμος. Και ο, ο κόσμος γύρω μας, αλλά και ο κόσμος μέσα μας. Είναι μια βασανιστική, επώδυνη, μακρά διαδικασία, αν καλά την αντιλαμβάνομαι, αφού αυτή η κομμουνιστική κοινωνία ξεκινάει όχι όπως αναπτύχθηκε στα δικά της θεμέλια, αλλά όπως αναδύεται από την καπιταλιστική κοινωνία. Ανακύπτει το ερώτημα, λέει ο ίδιος ο Μάρξ, ποιο μετασχηματισμό πρέπει να υποστεί το κράτος στην κομμουνιστική κοινωνία. Με λόγια, ποιες κοινωνικές λειτουργίες ανάλογες προς τις παρούσες κρατικές λειτουργίες θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτό το ερώτημα μπορεί να, απαντηθεί μόνο επιστημονικά και δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει ούτε μια το στο πρόβλημα όσε χιλιάδες φορές και αν συνδυάσει τη λέξη λαός με τη λέξη κράτος. Ανάμεσα στην καπιταλιστική και στην κομμουνιστική κοινωνία, βρίσκεται η περίοδος του επαναστατικού μετασχηματισμού της μιας στην άλλη. Σαν αντιστοιχεία προς αυτή υπάρχει επίσης η περίοδος πολιτικής μετάβασης κατά την οποία το κράτος δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου. Διάβασα την καταραμένη φράση. Έχω φίλους σοσιαλδημοκράτες, έχω φίλους ελευθεριακούς και η μεν και η δε εξανίσταται όταν ακούνε τον όρο. Και φυσικά το ζήτημα δεν είναι να συγκρουόμαστε για τους όρους ή τουλάχιστον αποκλειστικά για τους όρους παρά μόνο αν πίσω από αυτή τη σύγκρουση υπάρχει ένα ουσιαστικό Περιεχόμενο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που συνεχίζεται πλέον επί μπορούμε να πούμε, δηλαδή από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Βέβαια, με αυξομοιώσεις κι αυτό. Είναι προφανές ότι για τον Μάρξ η δικτατορία του προλεταριάτου δεν, δεν νοείται ως δικτατορία επί του προλεταριάτου, και είναι κατά την άποψή μου επίσης προφανές ότι τον κίνδυνο μία επαναστατική πολιτική εξουσία όπως αυτή που αποτυπώνει εδώ να μετατραπεί σε δικτατορία επί του προλεταριάτου τον έχει υπόψη το Μάρξ. Το ζήτημα της γραφειοκρατικοποίησης, για παράδειγμα, ή της αυτονόμησης μιας κοινωνικής μερίδας και μετά την Επανάσταση που θα λειτουργήσει ως νέος φορέας εξουσίας και εκμετάλλευσης πάνω στην ευρύτερη κοινωνία είναι ένας κίνδυνος υπαρκτός για τον Μάρξ. Γι' αυτό εξάλλου και τονίζει με τόση έμφαση ρυθμίσεις όπως η ανάγκη λογοδοσίας, ανακλητότητας του χαμηλού μισθού των ασκούντων την πολιτική λειτουργία και ούτω καθεξής κάτω και από την ιστορική εμπειρία, την επίδραση της ιστορικής εμπειρίας της Κομμούνας. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι έλυσε το πρόβλημα ή έδωσε όλες εκείνες τις κατευθύνσεις που είναι αρκετές να διασφαλίσουν ότι μία επαναστατική εξουσία, μία επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου δεν θα μετατραπεί σε εξουσία επί του προλεταριάτου. Αλλά λέω ότι πρώτον το έχει υπόψη του, δεύτερον ότι ενεργοποίησε τον στοχασμό του σε αυτή την κατεύθυνση έστω και παρεπιπτόντος και τρίτον και το κυριότερο ότι για τον Μάρξ η σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο δεν είναι μία σύγκρουση που ολοκληρώνεται τη στιγμή της ρήξη και της ανατροπής. Είναι μία διαρκή πάλι η οποία συνεχίζεται και μετά τη στιγμή του άλματος, μετά τη ρήξη και από αυτή την άποψη η έκβασή της δεν μπορεί να προεξοφλείται. όταν χρησιμοποιεί τον όρο δικτατορία του προλεταριάτου, στη δική μου αντίληψη τουλάχιστον και ως μετάβαση προς μια κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς κράτος, αυτό που αναδεικνύει είναι ότι μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη φάση και όσοι ακόμη είμαστε με τα σημάδια από το παρελθόν, δεν μπορούμε παρά να λειτουργούμε με πολιτική εξουσία, να νομοθετούμε, να θέτουμε νόμους και όταν τίθενται νόμοι, τίθεται και το ζήτημα της υπακοής στους νόμους. Το κρίσιμο είναι ποιος θέτει τους νόμους, με ποιες διαδικασίες και πώς διατυπώνονται εν τέλει. Εάν μέσα από την επαναστατική δυναμική διαμορφωθούν εκείνοι οι θεσμοί που προσεγγίζουν αυτό που θα ονομάζαμε γενική βούληση, τότε το καθένα από τα μέλη αυτής της νέας πολιτείας δεν μπορεί παρά να υπακούσει σε αυτή τη βούληση. Γιατί είναι βούληση όχι μιας ιδιαίτερης, ας το πω έτσι, ειδικής προνομιακής ομάδας, αλλά είναι η βούληση του συλλογικού υποκειμένου, του κυρίαρχου, του λαού ως κυρίαρχου. Το θέμα, καταλαβαίνω, είναι μεγάλο, είναι ανοιχτό, δεν θα σας κουράσω άλλο. Πηγαίνω κατευθείαν στη, στον επίλογο για να αφήσω και χρόνο για την κουβέντα μας. Ξεκίνησα την σημερινή μας παρουσίαση θα έλεγα βάζοντα ένα φρένο, να μην απογειωθούμε. Και έτσι διάβασα αυτό το απόσπασμα από τη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, για να τονίσω ότι για τον Μάρξ ο κομμουνισμός δεν είναι απόρρια τη αυθαίρετη βούληση, αλλά ενό αγώνα που δίνει στο βαθμό που το συνειδητοποιεί και το παλεύει, το συλλογικό υποκείμενο, η επαναστατική τάξη και η σύμμαχοί της, σε δεδομένες κάθε φορά και δεδομένες συνθήκες. Αλλά και ο κομμουνισμός ως κοινωνικός σχηματισμός πλέον χωρίς τάξεις και κράτος για τον Μάρξ δεν είναι μια κοινωνία όπου το βασίλειο της ανάγκης εκμηδενίζεται καταργείται. Πάβει να υπάρχει. Στο πιο όριμο, αυτό που πούμε έτσι, έργο του, στην κορονίδα του έργου του, στο κεφάλαιο, θυμάστε ότι ο Μάρξ σημειώνει εκεί το βασίλειο της ελευθερίας αρχίζει πάντως στην πραγματικότητα ακριβώς εκεί που πάβει η εργασία να υπαγορεύεται από ανάγκη και εξωτερική σκοπιμότητα. Πέρα από το βασίλειο της ανάγκης, αρχίζει η ανάπτυξη των δυνάμεων του ανθρώπου ως αυτός καθ' αυτός σκοπός. Το βασίλειο της ελευθερίας που μπορεί όμως να ακμάσει μόνο πάνω στη βάση εκείνου του βασιλείου της ανάγκης. Πάντα θα υπάρχει το στοιχείο της ανάγκης, ακόμη και με την έννοια της οικονομικής ανάγκης. Της ανάγκης να ρυθμιστεί η οικονομία αυτής της κοινωνίας. Οριακά αυτό το βασίλειο δεν εξαλείφεται. Η ελευθερία του ανθρώπου, η απελευθέρωσή του να δημιουργήσει σε όλα τα επίπεδα, να λειτουργήσει εν τέλει ως ένας φορέας πολιτισμού δεν σημαίνει ότι για τον μαρξικό κομμουνισμό τουλάχιστον, αν καλά καταλαβαίνω τη διατύπωση, θα έχει επιληθεί άπαξ διαπαντός, οριστικά, το ζήτημα της ανάγκης. Το βασίλειο της ανάγκης θα υπάρχει πάντα, αλλά από ένα σημείο και πέρα θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σε σχέση με τις εποχές που ζούμε με πολύ ευνοϊκότερο τρόπο προσόφελος του βασιλείου της ελευθερίας. Σε αυτή την ανώτερη φάση κομμουνιστικής κοινωνίας, λέει ο Μάρξ, αφότου η υποδουλωτική καθυπόταξη του ατόμου στον καταμερισμό εργασίας και συνεπώς επίσης η αντίθεση πνευματικής και φυσικής εργασίας έχουν εξαφανιστεί, Αφότου η εργασία έχει καταστεί όχι μόνο ένα μέσο επιβίωσης, αλλά η πρώτη ανάγκη της ζωής, αφότου οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν επίσης αναπτυχθεί με την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και όλες οι πηγές του κοινού πλούτου ρέουν περισσότερο άφθονα, τότε μόνο θα καταστεί να ξεπεραστεί στο σύνολό του ο στενός ορίζοντας του αστικού δικαίου και η κοινωνία θα γράψει στις σημαίες της από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αντί επιλόγου, επιτρέψτε μου δύο-τρεις τελευταίες σκέψεις. Παρέκαμψα σήμερα ή, για να το πω διαφορετικά, έθεσα εξ, α, εξ αρχής εκτός πεδίου βολής, ας το πω έτσι, την αξιολόγηση της φύσης της Σοβιετικής κοινωνίας την σημασία αυτής της αξιολόγησης τη θεωρώ και νομίζω όλοι το συμμεριζόμαστε αυτό κάτι πολύ δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά αναγκαίο για τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα αλλά και για την αναμέτρησή μας με τον καπιταλισμό του 21ου αιώνα. Η σημασία της αξιολόγησης της φύσης της Σοβιετικής κοινωνίας της εξέλιξής της και της κατάληξής της χωρίς μαρξική, μαρξιστική αποτίμηση του κομμουνισμού του 20ου αιώνα δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να προωθηθεί το εγχείρημα του κομμουνισμού του 21ου. Μπορούμε να επινοήσουμε και τον κομμουνισμό του 22ου και του 23ου. Εάν δεν σκύψουμε να μελετήσουμε, να κατανοήσουμε τι απέτυχε, γιατί απέτυχε και ποιες συνέπειες έχει σήμερα αυτή η αποτυχία, βήμα δεν μπορούμε κατά την άποψή μου να κάνουμε στην προοπτική ενός κομμουνισμού του 21ου αιώνα, ακριβώς γιατί δεν κατανοούμε την πραγματική μέχρι τώρα κίνηση της ζωής και της ιστορίας μας. Είναι βασικός κόμβος αυτή την κίνηση το τι επιχειρήθηκε και το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση σε αυτές τις κοινωνίες. Δεύτερο. Ένα προσωπικό σχόλιο αφορμή ίσως για συζήτηση σε αυτή την περίφημη θέση που επαναφέρει ο Έγγελς παρμένη από τον Σεν Σιμών μιλώντας για την κομμουνιστική κοινωνία. Λέει εκεί ο Έγγελς στη θέση της διακυβέρνησης των προσώπων, μιλά για την κομμουνιστική κοινωνία χωρίς τάξη και κράτος, στη θέση της διακυβέρνησης των προσώπων αναδύεται η διαχείριση των πραγμάτων και η διεύθυνση των παραγωγικών διαδικασιών. Το κράτος δεν καταργείται, αλλά απονεκρώνεται. Δεν θα μείνω στο κομμάτι της απονέκρωσης, αλλά σε αυτό το δίπολο διακυβέρνηση προσώπων Διαχείριση πραγμάτων. Επιτρέψτε μου μία σκέψη. Το να προσλάβουμε τον κομμουνισμό ξεκινώντας από αυτές τις επεξεργασίες ως μία κοινωνία όπου η διακυβέρνηση των προσώπων παραχωρεί τη θέση της στη διαχείριση των πραγμάτων προσωπικά και με προβληματίζει, θα έλεγα ίσως και με τρομάζει. Με αυτή την έννοια θέλω να έτσι καταθέσω στην σημερινή μας συνάντηση τη σκέψη ότι η ανάγκη της πολιτικής δεν μπορεί να παρακολουθήσει στο πλαίσιο μια κοινωνία χωρί τάξη και κράτο, την απονέκρωση του ίδιου του κράτου. Όταν υπάρχει κοινότητα, και μέσα στην κοινότητα, μα λέει ο Μάρξ, ο άνθρωπο πραγματώνει την ελευθερία του, σημαίνει υπάρχουν σχέσει, σημαίνει υπάρχουν θέσει και αντιθέσει, όχι βεβαίω ταξικέ πια, σημαίνει ότι υπάρχουν επίδικα ζητήματα με αυτή την έννοια υπάρχει ζήτημα πολιτικής για τη ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους γύρω από μεγάλα θέματα, θέματα που αφορούν την ύπαρξή τους, που αφορούν την καθημερινότητά τους. Με αυτή την έννοια, στον κομμουνισμό θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η πολιτική όχι μόνο δεν θα απονεκρωθεί, αλλά αντίθετα, η πολιτική ως λειτουργία πλέον της κοινότητας και όχι ως προνόμιο μιας ιδιαίτερης μερίδας ανθρώπων, ονομάστε τους γραφειοκράτες ή όπως αλλιώς θέλετε, η πολιτική βεβαίως με αυτή την έννοια πάβει να υπάρχει, αλλά η πολιτική ως ζωτική λειτουργία του όλου σώματος αυτής της κοινότητας φτάνει στα μέγιστα. Όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι και το διατυπώνω έτσι σαν σκέψη σαν υπόθεση εργασίας αν θέλετε, είναι μία υπερπολιτικοποιημένη κοινωνία. Και ταυτόχρονα μία κατεξοχήν κοινωνία πολιτισμού. Θα την έλεγα κομμουνιστική πολιτεία. Χρησιμοποιώ εδώ το, τον όρο πόλη, που είναι και στην πολιτική, είναι και στον πολιτισμό. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορούμε ίσως να προσεγγίσουμε, αν όχι το γράμμα, τουλάχιστον το πνεύμα που διαπέρασε από πολύ νωρίς τα χειρόγραφα αυτών των σπουδαίων, των μεγάλων διανοητών του κομμουνισμού, όπως ήταν ο Μάρξ και ο Έγγελς. Τέλος, ασφαλώς ο κομμουνισμός δεν τίθεται από τον Μάρξ ως τέλος, ασφαλώς, κατά τη δική μου άποψη. Ο κομμουνισμός δεν διαβάζεται από τον Μάρξ ως τέλος μιας προδιαγεγραμμένης πορείας της ανθρωπότητας. Διαβάζεται όμως ως τέλος με την έννοια ενός σκοπού, ενός σχεδίου δράσης που σε ένα επίπεδο συνειδητότητας μπορούν και πρέπει να θέσουν οι ίδιοι, οι πραγματικοί, οι δραστήριοι άνθρωποι για του οποίους ο κομμουνισμός δεν είναι μόνο το αύριο αλλά είναι και το σήμερα. Όχι με την αυταπάτη ή την βολονταριστική αντίληψη ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να στήσω μια κομμουνιστική νησίδα μέσα στον καπιταλισμό, αλλά με την έννοια ότι κατανοώντας την κίνηση των πραγμάτων στην εποχή μου, στρατεύομαι και βάζω κι εγώ τις δυνάμεις, του, τις δυνάμεις μου για την προώθησή της με βάση το σχέδιο της συγκρότησης μιας κομμουνιστικής κοινωνίας. Αυτά ήθελα, ελπίζω να μην σας κούρασα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.